σε τεντωμένο σκηνή περίπου 1.000 συμβασιούχοι σε νοσοκομεία της Κρήτης που βρίσκονται στην πόρτα εξόδου. Αν αύριο το πρωί πούμε ότι οι συμβασιούχοι φεύγουν, τα νοσοκομεία και η πρωτοβάθμια καταραίει. Με πολλές από τις συμβάσεις να λήγουν τέλος του έτους, το κλίμα αβεβαιότητας εντείνεται, με τους υγειονομικούς να προχωρούν σε κινητοποιήσεις. Έχουμε συναδέλφους από τα νοσοκομεία, το ξέρουν πολύ καλά, που δουλεύουν 20 και 25 χρόνια με συμβάσεις κοροϊδία. Μαζευτήκαμε εδώ για να βροντοφωνάξουμε ότι φτάνει πια. Η εμπειρία αυτών των συναδέλφων δεν μπορεί να χαθεί. Αυτοί οι συναδέλφοι κρατήσαν το σύστημα όρθιο μέσα σε μια πανδημία. Έχουν την εμπειρία και την τεχνογνωσία που μπορούν να σταθούν μέσα στα νοσοκομεία. Τέλος του χρόνου εκπνέει η παραμονή των ιδιωτών αναισθησιολόγων που καλύπτουν στο νοσοκομείο τα χειρουργεία. Τι θα γίνει, γιατί ούτε τον Μάρτη δεν πρόκειται να έρθει, αν βρεθούν οι αναισθησιολόγοι. Τι θα γίνει το επόμενο διάστημα. Οι συμβασιούχοι που εργάζονται σε συνθήκες ανασφάλειας αποτελούν βασικό πυλώνα για το σύστημα υγείας του νησιού, καταγγέλουν γιατροί και νοσηλευτές που συγκεντρώθηκαν στην 7η υγειονομική περιφέρεια ζητώντας την παραμονή και μονιμοποίησή τους. Χωρίς αυτούς δεν μπορούμε να λειτουργήσουν πολλά τμήματα του νοσοκομείου. Παρόλα αυτά και παρόλες τις υποσχέσεις ότι οι συμβάσεις τους θα κρατήσουν για ένα χρόνο, αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση προσπαθεί και να περικόψει συμβάσεις. Ήδη έχει δηλώσει ότι θα τις κάνει εξάμηνες μέχρι και τρίμηνες, δηλαδή αυτό τώρα είναι, αν δεν ήταν για κλάματα, είναι για γέλια. Ζητούμε σε πρώτο βαθμό την ανανέωση όλων των συναδέλφων για ένα χρόνο και να δρομολογηθεί η μονιμοποίησή τους. Οι συνάδελφοι αυτοί είναι απαραίτητοι, έχουμε συναδέλφους που είναι πάνω από 6 χρόνια στα νοσοκομεία συνεχόμενα με ανανεώσεις. Την ίδια ώρα μια σταγόνα στον ωκεανό χαρακτήρισαν οι υγειονομικοί την προκήρυξη των 39 θέσεων γιατρών στην Κρήτη, καταγγέλλοντας πως αυτό καλύπτει ναι μεν κάποιες από τις ανάγκες, αλλά δεν επιλύει τις χρόνιες ελλείψεις και κενά που καταγράφονται. Οι 39 είναι οι απαραίτητοι που μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες. Το κενό δεν είναι μόνο τόσο, είναι πολύ μεγαλύτερο και θα πρέπει η κυβέρνηση να σκύψει πάνω από το πρόβλημα. Υπάρχουν 39 θέσεις, οι οποίες προφανώς, όπως καταλαβαίνετε, δεν φτάνουν ούτε για το ζήτο που λέμε. Ενδεικτικά θα σας πω ότι ενώ μέσα στο 2023 έχουν φύγει με συνταξιοδοτήσεις και παραιτήσεις 18 συνάδελφοι έμπειροι από το Παγνί, η προκήρυξη έχει μόνο μία θέση. Αυτό είναι μια σταγόνα στον ωκεανό. Οι ανάγκες των νοσοκομείων είναι πολύ μεγαλύτερες από ό,τι ξέρετε.